ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου να έρθουμε μαζί με τους επιστήμονες να ενημερώσουμε για τη μελέτη μας. Νομίζω ότι έγινε μια σωστή και αντικειμενική ενημέρωση από την πλευρά της εταιρείας. Από την άλλη μεριά ακούστηκαν οι άλλες απόψεις. Δυστυχώς δεν μας δόθηκε ο χρόνος να απαντήσουμε στις απόψεις αυτές. Θεωρούμε ότι η μελέτη μας πληρεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία, είναι σύμφωνη με τη διεθνή πρακτική για την περιβαλλοντική νομοθεσία και την περιβαλλοντική είναι συμπεριβαλλοντικά συμβατή με το έργο. Από εκεί και πέρα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, νομίζω όχι στηριγμένο στην αντικειμενική επιστημονική άποψη, αλλά στις απόψεις μερικών. Ίσως ήταν και προηλυμένη απόφαση. Εμείς η μελέτη μας συνεχίζει και περιμένουμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος να εκριθεί. Κύριε Μαρκόπουλε, πώς σχολιάζεται το γεγονός ότι ήταν πάρα πολλοί πολίτες στην αίθουσα οι οποίοι είναι ενάντια στην επένδυση χρυσού και ελάχιστοι οι πολίτες που είναι υπέρ της επένδυσης χρυσού και να αναφερθώ ότι ήταν υπάλληλοι της εταιρείας και κάποιοι που από ό,τι εκλάβαμε ήταν άνθρωποι που περιμένουν να εργαστούν άνεργοι. Εγώ είδα πιο πολλούς ανθρώπους υπέρ του έργου στην αίθουσα, τουλάχιστον στην αρχή και λιγότερους αναντίον. Όπως όλοι γνωρίζουμε, αυτή η γνωμοδότηση δεν έχει γίνει. Όχι, δεν προβλέπεται καν και στη διαδικασία. Η διαδικασία προβλέπεται η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα γίνει την 1η Τετάρτη.